τα ουράνια μυστήρια που λάβαμε, Κύριε, να τους οδηγήσουν στην αιώνια ζωή όλους εμάς που καυχόμαστε να αποκαλούμε την υπερευνοημένη Πατρέα Μαρία, μητέρα του Υιού Σου και μητέρα της Εκκλησίας, για του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ο οποίος είχε βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων.
ένωση για μια πρωτοβουλία που πήρε η νεολαία μας. Στις 9 Νοεμβρίου του 2008, η Πανσυριανή Επιτροπή για την Μαγική της Νεολαίας και των Κλήσεων, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ειρήνης, προκήρυξε διαγωνισμό έκθεσης συνέκθεσης ιδεών με θέμα «Καταπολεμώντας τη φτώχεια, οικοδομούμε την ειρήνη», που είναι το θέμα της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Ειρήνης. Οι διαγωνιζόμενοι που μπορούσαν να λάβουν μέρος έπρεπε να είναι νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών, η έκθεση να είναι τουλάχιστον 2 σελίδες α4, να παραδώσουν σε κλειστό φάκελο το έργο τους στη Γραμματεία της Επισκοπής, με προθεσμία υποβολής την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2008. Στο τέλος του κειμένου, κάποιος διαγωνιζόμενος έπρεπε να υπογράφει με ένα ψευδόνυμο δύο λέξεων. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 5 νέοι και νέες. Μετά την παράδοση των εκθέσεων, συνήλθε τριμελής επιτροπή, την οποία αποτελούσαν ο αδερφός Στέφανος Αργολόγος, διδάκτορ φιλολογίας, ο αδερφός Φραγκίσκος Βαρθαλίδης, εκπαιδευτικός δάσκαλος, και η κυρία Μαρία Δούναμη, δασκάλα, οι οποίοι αξιολόγησαν τα έργα. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ειρήνης, ο επίσκοπός μας θα βραβεύσει τους νέους για τα έργα τους με βάση τη σειρά που έκρινε η τριμελής επιτροπή. Παρακαλούν τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού, ακούγοντας το ψευδόνυμό τους, να προσέρχονται στο βασμιότατο για να προλάβουν το βραβείο τους. Θα προεκτούν και οι πέντε. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται δύο. Βραβεύονται οι εκθέσεις με τα ακόλουθα ψευδόνυμα. Πιτσιρίκος 5 και SSM 1S Παυλασίος. Θα προσέρχονται οι δύο. Στην τρίτη θέση, η έκθεση με ψευδόνυμο New Road. Στη δεύτερη θέση, η έκθεση με ψευδόνυμο Μήνε Άνθρωπος. Στην πρώτη θέση, η έκθεση με ψευδόνυμο «Μυστικός Ζωής». Ο νικητής διαγωνισμού δεν μας είχε αφήσει κάποιο τηλέφωνο ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του. Δεν τον γνωρίζουμε επομένως. Γι' αυτό παρακαλούμε τον συγγραφέα της έκθεσης με ψευδόνυμο «Μυστικός Ζωής» να παρουσιαστεί στα γραφεία της Επισκοπής με ένα αντίγραφο του έργου του για να παραλάβει το βραβείο. Συγχαρητήρια στους νέους που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Η Πανσυριανή Επιτροπή για τη Μαγική της Νεολαίας και των Κλήσεων θα αξιοποιήσει τις εκθέσεις αυτές δημοσιεύοντας τις ολόκληρες τμήματα αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους για την ενημέρωση της αρχής. Θα αναγκηθέσω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, ο οποίος κάθε χρόνο μας τιμά με την παρουσία του. Να του ευχηθούμε κάθε καλό. Κατά το πόλο την δράση του σε όλη την κυρία Μητρόπολη της Σύρου Άγγλου Κέας Μήλου Τυχών και πάντοτε να διατηρούμε αυτό το πνεύμα ενότητας το οποίο κάνει πάρα πολύ καλό στο λαό μας. Ο λόγος της Συμβουλίας. Χαίρομαι ειλικρινά διότι μας αξιώνει και πάλι φέτος η χάρη του Θεού να έρθουμε εδώ, σε αυτόν τον τόπο, όπου η παράδοση και οι μνήμες των προγόνων σας ζωντανεύουν μέσα σε αυτόν τον ναό, τον Μητροπολιτικό σας.
του σεβασμιωτά του αδελφού τεκμηρίωσε τόσο θεολογικά όσο και από κοινωνικής απόψεως τη σύζευξη ειρήνης και εξαφάνισης της πείνας και της δυστυχίας από τον κόσμο. Τούτο όμως εδράζεται επί ενός άλλου μεγάλου θεμελίου, του θεμελίου της αγάπης. Εάν οι καρδιές των ανθρώπων αγαπούν, εκπέμπουν ειρήνη. Και όσο περισσότερες καρδιές ανθρώπων αγαπούν στον κόσμο, τόσο περισσότερο εκπέμπεται το μήνυμα της ειρήνης στα πλάτη και στα μύτη του. Και όπου υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν ειλικρινά ο ένας τον άλλον, χωρίς διακρίσεις, τότε εκεί βασιλεύει η ειρήνη και το Πνεύμα του Θεού. Ο Κύριος μας, κατά την ανάληψή του στους ουρανούς, άφησε δύο εντολές στους μαθητές του, όταν τον ρώτησαν: «Τώρα μας εξαποστέλεις να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σου στα πλάτη και στα μύτη του κόσμου. Πώς θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι εμείς είμαστε οι μαθητές σου?» Και ο Κύριος τους απάντησε: «Εάν έχετε αγάπη και ειρήνη στις καρδιές σας και μεταξύ σας». Γι' αυτό, σεβασμιότατε και αγαπητέ αδελφέ, επειδή ο παρταμάρταρας και φθοροποιός χρόνος όλα τα καταστρέφει και τα αφανίζει, τα έργα μας, ίσως, τις σκέψεις μας, ακόμα και τη βιολογική παρουσία μας, μετά από χρόνια, κανείς δεν θα γνωρίζει ποιοι είμαστε και πώς ζήσαμε. Όλοι όμως θα μας μάθουν και όλοι θα μας γνωρίζουν από τα έργα τα οποία αφήσαμε πίσω μας, φεύγοντας από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό που θεμελιώνουμε σήμερα μεταξύ μας, στη σχέση και στο θεμέλιο της αγάπης μεταξύ μας ως επίσκοποι και ανάμεσα στο λαό μας, σε μια μικρή και ευλογημένη κοινωνία που ζούμε και που είναι απαράδεκτη εισπορά μίσους, μυσαλλοδοξίας και θρησκευτικού φανατισμού, είναι αυτό που ο Πανταμάρταρας χρόνος, που σήμερα γιορτάζουμε μια καινούργια μέρα ενός ημερολογιακού έτους από αυτόν, δεν θα μπορέσει ποτέ ούτε να σβήσει, ούτε να αφανίσει, ούτε να εξαφανίσει από τις μνήμες των ανθρώπων και των γενεών που θα κληρονομήσουν αυτό το οποίο τώρα εμείς θεμελιώνουμε στη μικρή κοινωνία της Ήλου που ζούμε. Γι' αυτό σας ευχαριστώ, διότι η καρδία σας εκπέμπει προς εμέ ειρήνη και αγάπη. Και να είστε βέβαιος ότι και η δική μου καρδία, όσο θα διατηρεί το πύρι της ζωής, θα εκπέμπει ειρήνη και αγάπη. Για την εδώ αδελφή Ρωμαϊκή Εκκλησία, για σας, για τους συνεργάτες σας, για τον λαό του Θεού, για όλους. Και τότε μόνο σεβασμιότατε, εάν οι μικρές ψηφίδες που είμαστε εμείς οι άνθρωποι, είμαστε ειρηνοποιοί, συνδέονται άνοιχτα η μία δίπλα στην άλλη, θα δημιουργήσουμε αυτό το μεγάλο πέπλο, το ολομέταξο πέπλο που θα καλύψει τη γη και θα αφανίσει από το πρόσωπό της τις φωτιές και τους καπνούς του πολέμου, της καταστροφής και του αδίκου θανάτου τόσο αθώων ανθρώπων και ιδιαιτέρως μικρών παιδιών. Σας συγχαίρω γιατί επιλέξατε σήμερα αυτή τη λειτουργική προσευχή με τη βράβευση νέων παιδιών που έγραψαν ένα έργο με αναφορά στην ειρήνη και στην εξαφάνιση της πείνας στον κόσμο. Τα νέα παιδιά είναι η ελπίδα μας, συγχαίρω τα παιδιά αυτά και εύχομαι τις τάξεις αυτών των παιδιών και τη σκέψη τους να πλαισιώσουν και πολλοί άλλοι νέες και νέοι της Ήλου. Εύχομαι σεβασμιότατε αδελφέ σε εσάς, στους εδώ παρισταμένους ιερείς, τις οσιότατες μοναχές, στους εντύπους άρχοντες του λαού, σε όλους εσάς και εν το προσώπο σας, σε όλο το πίμνιο της Ρωμαιοκαθολικής Αδελφής Εκκλησίας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ειρηνική, δημιουργική και ευλογημένη. Να ζήσετε. Σχέση όλων μας μέσα στο νησί
να είναι ευλογημένη με πάντα και πιο δυνατή. Και ο κύριος ορμάτισε να πει μια ευχή μόνο. Καλή χρονιά.